να υποδεχτούμε τον κύριο Γιώργο Επιτροπάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Την καλησπέρα μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Σε καλή συνέχεια στις εκλογές, μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, υποψήφιο βουλευτή Πασόκ σε επίπεδο Ηρακλείου, Πασόκ Κινάλ. Την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Καλή δύναμη σε όλους μας. Να είστε καλά. Και τον κύριο Μιχάλη Σφαγιανάκη, υποψήφιο βουλευτή Ηρακλείου με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Την καλησπέρα μου, κύριε Σφαγιανάκη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστούμε θερμά. Κύριε Επιτροπάκη, να ξεκινήσω με εσάς και να πιάσουμε λίγο ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα και έχει να κάνει με αυτή την καταγγελία για παρενόχληση στον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Γεωργούλη. Μας απασχολεί και μονοπολεί κατά κάποιο τρόπο και την πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, αν κάποιος ανοίξει το πρωί την τηλεόραση και δει κάποια προεκλογικά πάνελ με υποψηφίους, αναφέρονται ως επιτοπλίστων στο συγκεκριμένο θέμα. Πολιτικές ευθύνες υπάρχουν? Καταρχήν, το θέμα δεν μονοπολεί από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία ποτέ δεν έκανε σημαία τέτοια θέματα. Θεωρεί ότι αρμόδια είναι η δικαιοσύνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία διάφορα τέτοια θέματα και έκανε πολιτική σπέκουλα πριν ακόμα η δικαιοσύνη αποφασίσει και θεωρούσε για όλα τα υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία ή τα μέλη της. Εμείς δεν κάνουμε ούτε πολιτική σπέκουλα, ούτε το αναδεικνύουμε πολιτικά το θέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναλογιστεί τόσο καιρό γιατί κρούσε το δάχτυλο, γιατί θέματα που αφορά τη δικαιοσύνη και εκεί αυτή θα αποφασίσει τελικά. Και δεν έχει σχέση η Νέα Δημοκρατία με αυτή την πολιτική πορεία που έχει πάρει. Αφορά το ΣΥΡΙΖΑ και τα μέλη του. Πολιτική ευθύνη υπάρχει? Θεωρώ ότι εφόσον, αν δεν είχαν ενημερωθεί, αν είχε ενημερωθεί το κόμμα να το ξεκαθαρίσουν πότε το ξέρανε, πότε το γνωρίζανε, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά τώρα 3 χρόνια. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Αν δεν το γνώριζε, τότε δεν υπάρχει. Κύριε Μπαριτάκη, το δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα θέμα που έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Σαφώς καταδικαστέο από όλους μας. Και ακόμα πιο πολύ καταδικαστέο εφόσον αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο και διευρωβουλευτή, δηλαδή έναν άνθρωπο που πρεσβεύει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Η καταγγελία φέρεται να προέρχεται και από. Ναι, δεν έχει σημασία. Από μέλος του Πασόκ, έτσι ήταν, δεν είναι. Ναι, ήταν όμως κρυφό, ήταν κάτι προσωπικό. Δεν είχε πολιτική διάσταση το γεγονός αυτό, το οποίο είναι καταδικαστέο από όλους. Και μάλιστα με κάποια στοιχεία. Η βελγική δικαιοσύνη τώρα έκρινε με βάση τα στοιχεία αυτά ότι έπρεπε να ζητηθεί η άρση της βουλευτικής ασυλίας του κυρίου Γεωργούλη. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη εκείνη που θα αποφασίσει. Η πολιτική πρέπει να είμαστε σκληροί, αν θέλετε, πάνω σε τέτοια θέματα. Και θέματα τα οποία, όπως είπα, τα καταδικάζουμε. Τώρα, από εκεί πέρα, είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ το πώς θα καθορίσει. Σαφώς έχει και πολιτικές διαστάσεις, διότι και ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής είχε ηγηθεί τις καμπάνιες για το Me Too από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα θέμα που είναι αρκετά χρόνια πίσω. Δεν ξέρουμε ποιες διαστάσεις, ποιοι το γνώριζαν, ακούμε διάφορα, μένουν να διευκρινιστεί. Μένουμε σε αυτό, η δικαιοσύνη θα απαντήσει αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ζητήματα και θα δώσει την κατάλληλη απάντηση για τις ποινικές διαστάσεις του θέματος. Είναι ένα σημαντικό ποινικό αδίκημα. Κύριε Σφακιανάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Κύριε Σφακιανάκη, με την ιδιότητα του δικηγόρου, βέβαια. Κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ορισμένα πραγματάκια τα οποία πρέπει να καθασταθούν σαφή. Πρώτον, προφανώς τέτοιες πράξεις πρέπει να διερευνώνται και να αποδίδονται αυτά που πρέπει να αποδοθούν σε όσους πρέπει να αποδοθούν. Προφανώς δεν μπορείς να έχεις κακοποιημένους ανθρώπους για την ικανοποίηση ορέξεων σεξουαλικών ή άλλων, οποιοδήποτε. Δύο, σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία των θυμάτων δόθηκαν και δεν δόθηκαν, φαντάζομαι, από το ΣΥΡΙΖΑ, διότι θα έκανε. Είναι παράλογο. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι η αντιπαράθεση, η οποία φαίνεται ότι στείνεται και στείνεται χωρίς την. Με τη συμμετοχή μάλλον πάρα πολλών εκπομπών, καναλαρχών, δημοσιογράφων κτλ. Που επιλέγουν αυτό το αντικείμενο δημοσιογραφίας, μακριά από εσάς, σίγουρα είναι για ακροαματικότητες και σίγουρα δείχνει σε τι επίπεδο θα ακολουθήσει η προεκλογική εκστρατεία αν δεν μπει φρένο, τουλάχιστον σε αυτό. Τρία, είναι χαρακτηριστικό ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό αντικείμενο για να κοπούν, να κρυφούν, να αποκρυβούν από την πολιτική συζήτηση άλλα σημεία ταύτισης των μεγάλων, αν θέλετε, τριών μεγάλων κομμάτων σε σχέση με την κρίση στην οποία περνάμε και την έλλειψη προτάσεων για πραγματικές ουσιαστικές αλλαγές προς όφελος του λαού. Ένα τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι
όπως και να έχει το πράγμα, όπως και να έχει το πράγμα, ο ευτελισμός της πολιτικής συζήτησης σε τέτοια θέματα δεν κρατάει συνήθως πολύ. Φοβούμαι ότι θα έχουμε παρόμοια και άλλα και χειρότερα στην πορεία. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πιτροπάκη, να πάμε λίγο στα αμιγώς προεκλογικά και να μας εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους ένας ψηφοφόρος θα πρέπει να κινητοποιηθεί και να συμμετέχει στις εκλογές, επερχόμενες εκλογές, μέσα από την ψήφο του και μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία. Καταρχήν, οι ψηφοφόροι πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες εκλογικές, γιατί καθορίζει το μέλλον του τόπου. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχει τους κινητοποιήσει? Το μέλλον των παιδιών μας και τον ίδιο των ανθρώπων. Ακόμα και αν υπάρχει απογοήτευση. Δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε για να αποφασίσουμε ποιος θα κυβερνήσει την επόμενη τριετία τη χώρα. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι ο κόσμος πρέπει να πάει στις κάλπες, να ψηφίσει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι την τελευταία τετραετία είχαμε επιτεύγματα στην ελληνική οικονομία, τα οποία παρότι περάσαμε μια διεθνή συγκυρία πολύ δύσκολη, με πολέμους, με πανδημία, παρόλα αυτά κράτησε τη χώρα όρθια, έδωσε μια όθηση στην κοινωνία και στην οικονομία. Για πρώτη φορά αύξηση ο κατώτατος μισθός κατά 20%, η συντάξη 7,5%, τα αναπηρικά επιδόματα 8%. Για πρώτη φορά έχουν έρθει διεθνείς επενδύσεις και γενικώς βρίσκεται η οικονομία σε μια ανωδική πορεία που θεωρούμε ότι πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει και να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Και εμάς ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος, είναι η αυτοδυναμία. Ξέρουμε ότι δεν θα επιτευχθεί την πρώτη Κυριακή. Η πρώτη Κυριακή είναι απλή αναλογική. Ο ΣΥΡΙΖΑ τεχνιάντος ψήφισε ένα νόμο, το οποίο όμως δεν κυβέρνησε με αυτόν τον νόμο. Κυβέρνησε με μια ενισχυμένη αναλογική. Και όταν έβλεπε ότι χάνει, έβαλε μια αναλογική. Θεωρούμε μια ανάρκη για την κυβερνησιμότητα. Την επόμενη Κυριακή που θα γίνουν εκλογές, σε δεύτερες κάλπες, πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα ψηφίσει μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και ένα ισχυρό πρωθυπουργό. Κύριε Παρετάκη, ίδια θεματική, ίδια ερώτηση και σε εσάς. Κύριε Παγιωτόπουλε, οι εκλογές 21 του Μάη. Οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν σε μια εκλογική διαδικασία που διακυδεύεται το μέλλον του τόπου και θα δώσει την επόμενη κυβέρνηση, σαφώς και θα πρέπει να συμμετέχουν οι πολίτες. Άρα οι πολίτες πρέπει να δώσουν το παρόν στις εκλογές 21 του Μάη. Από εκεί και μετά πρέπει να αναλογιστούν ποια, τι βιώνουν τα τελευταία 9-10 χρόνια στη χώρα μας, πώς είναι η κατάσταση, ποια είναι η ακρίβεια. Γιατί ακούσαμε ότι αυξήθηκε ο μισθός, αλλά δεν μας είπα πόσο αυξήθηκαν τα κατανοητικά προϊόντα, πόσο έχει επηρεάσει το ενεργειακό, χωρίς να αναβάται καμία μέρημνα, καμία παρέμβαση, τα καύσιμα. Που εδώ βλέπουμε καμία παρέμβαση από την κυβέρνηση. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται με τις αυξήσεις στα κανονικά αγαθά, που σημαίνει ότι μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας μικρομεσαίος συνταξιούχος, ένας μισθωτός δεν μπορεί να επιβιώσει. Άρα, με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, βλέπουμε την οικονομία πώς είναι. Τα κόκκινα δάνεια που έχουν αφαιθεί στα φαντς με τους πληστηριασμούς και τι τον περιμένει την επόμενη μέρα. Η απόβαση του Άριου Πάγου είναι ξεκάθαρη. Η κυβέρνηση αρνείται να λάβει κανένα μέτρο προστασίας. Άρα η επόμενη μέρα θα έχουμε αυτούς τους 900.000 πληστηριασμούς. Με όλα λοιπόν αυτά τα κριτήρια, τη δημόσια υγεία, την κοινωνία, την καθημερινότητα, θα πρέπει να προσέλθουν οι πολίτες στην κάλπη και να επιλέξουν το σχήμα εκείνο που θα θέλει να ηγηθεί την επόμενη μέρα. Μάλιστα, κύριε Σφαγιανάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως θα είδατε, το ΚΚΕ θα είναι κεντρικό σύνθημα σε αυτή την προεκλογική περίοδο και για τις εκλογές. Έχει το μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Νομίζω ότι όπως ένα σύνθημα μπορεί να πάρει ώρες να εξηγηθεί, έτσι και αυτό θέλει να κεντράρει στο εξής. Στην παρούσα φάση, όντως η κρίση και η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Στην παρούσα φάση για την κατάσταση αυτή την οποία βιώνουμε, αποκλειστικές ευθύνες έχουν αυτοί που διακυβέρνησαν τον τόπο, τουλάχιστον από το 2002 και μετά, διότι όπως θα ξέρει ο κύριος Μπαρητάκης, οι πρώτοι νόμοι που αφορούσαν τις κεφαλαιοποιήσεις και τις δυνατότητες μεταβιβάσεις δανειακών υποχρεώσεων ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση Σιμή το 2003. Σε αυτό το βάση πάτησαν όλες οι διαδικασίες που ακολούθησαν μετά την οικονομική κρίση, με τους νόμους διαμόρφωσαν τον νόμο Κατσέλη, που αθεωρήσουμε ότι ήταν μια προσπάθεια περίσωσης της λαϊκής κατοικίας. Ουσιαστικά τον κατήργησαν. Ήρθε αργότερα ο ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξε τους νόμους για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και ακολούθησε η Νέα Δημοκρατία με τον Ποντοχευτικό Κώδικα, ο οποίος τίναξε τα πάντα στον αέρα και προφανώς δεν εξυπηρετεί παρά μόνο τα μεγάλα συμφέροντα. Η συμμετοχή λοιπόν του πολίτη εξαρτάται ακριβώς από αυτό. Είναι αναγκαία γιατί πρέπει ο πολίτης όχι να νομιμοποιήσει αυτή την κατάσταση, αλλά διότι πρέπει να αποκτήσει ένα παραπάνω βήμα αγώνα και να πει ότι σε κάθε περίπτωση δίνω ποσοστό
συμμετοχή στις εκλογές μεγάλο, δείχνω δηλαδή ότι ενδιαφέρομαι και ενισχύω κόμματα όπως το ΚΚΕ, να λέμε τα ονόματα, τα πράγματα με το όνομά τους, τα οποία δεν έχουν όχι ευθύνες κυβερνητικές στο χρονικό διάστημα, αλλά σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν έχουν πουλήσει ούτε τους ψηφοφόρους τους, ούτε τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, κύριε Μπαρντάκη, επειδή αναφέρθηκε εσάς ο κύριος Φαγιανάγης. Βεβαίως. Τώρα, όταν πάμε το 2003, που ήταν μια νομοθεσία, και πρέπει να πούμε ότι όσα χρόνια διακυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ, ποτέ, μα ποτέ δεν έγινε ούτε ένας πληστηριασμός. Να δούμε πότε γίνανε οι πληστηριασμοί. Το ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνο που έκανε το 38-69, δηλαδή είναι ο νόμος ΠΑΣΟΚ, ο νόμος Κατσέλη, όπως λέγεται, που προστάτευσε την πρώτη κατοικία. Αυτά πρέπει να λέγονται και να δούμε ότι και νομοθετικό πλαίσιο φέραμε, το οποίο δυστυχώς απορρίφθηκε. Είναι λοιπόν ξεκάθαρα. Ας μην αναμασούμε τα παλιά με κάποια νομοθεσία η οποία δεν ήταν όπως εφαρμόζεται σήμερα. Όπως πάει σήμερα με τα μεγάλα funds, τα οποία δυστυχώς έρχονται να πάρουν τις περιουσίες των πολιτών. Μία μόνο λέξη. Πριν από τρεις μήνες το ΚΚΕ κατέθεσε νομοθετική πρόταση στη Βουλή, στην οποία βέβαια έδωσε μάχη η κυβέρνηση να μην περάσει και δεν πέρασε, και στην οποία εισήγησαν οι παρατάξεις τόσο του ΠΑΣΟΚ, όσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο του ΜέΡΑ25, όσο και του. Δεν θυμάμαι τώρα το. Ελληνική Λύση. Τον κύριο που πέρασε οι Ραλφές, ναι, του Βελόπουλου. Στην οποία ρητά και κατηγορηματικά και εκφράζοντας την πολιτική βούληση, η οποία πολιτική βούληση πρέπει να είναι ξεκάθαρη για το κράτος, έλεγε για εισοδήματα μέχρι 40.000 ευρώ απαγορεύεται κάθε πληστηριασμός. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είμαστε αντίθετοι και πρέπει να λέμε γιατί η νομοθετική. Όχι, όχι. Οι τροπολογίες, οι προτάσεις νόμου είτε αποδέχονται είτε δεν αποδέχονται από την κυβέρνηση. Άρα, μη αποδοχή από την κυβέρνηση δεν ήρθε καμία συζήτηση. Ας λέγατε έστω μια λέξη, ρε παιδί μου. Μια λέξη. Δεν την είπατε τότε. Είμαστε κατά τον πληθυσμό. Λοιπόν, κύριε Μητροπαϊκή, ποια είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να προτάξει στην ατζέντα της ως βασικά η επόμενη κυβέρνηση για την Κρήτη? Σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς έχουμε θεματική για την Κρήτη πιο μετά συζήτηση. Λοιπόν, οι τέσσερις προτεραιότητες που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για την Ελλάδα είναι συγκεκριμένες. Είναι καλύτερη μισθή για το δημόσιο και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Σε όλους καλύτερη μισθή. Είπαμε προηγουμένως κάποιες αυξήσεις που έχουν γίνει, εμείς είμαστε ακόμα καλύτερα. Ένα δεύτερο θεματικό πεδίο το οποίο αφορά την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία που θέλει την επόμενη τριετία είναι υγεία, αξιοπρεπής υγεία για όλους. Καλύτερη δημόσια υγεία και ιδιωτική, με σύγχρονα νοσοκομεία, με περισσότερο προσωπικό και μέσα. Και αιχμή δόρατος κυρίως στην πρωτοβάθμια. Αυτό βέβαια έγινε και στην περίοδο της πανδημίας. Αλόγω της πανδημίας ενισχύθηκαν τα νοσοκομεία. Βέβαια, οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Οι διαμαρτυρίες είναι πολλές, διότι ο κόσμος απαιτεί περισσότερα και η υγειονομική απαιτεί περισσότερα. Αλλά στα χρόνια της πανδημίας ενισχύθηκε η δημόσια υγεία. Μία άλλη σημαντική προτεραιότητα είναι προς τους νέους. Και αυτό ακριβώς έρχεται η κυβέρνηση όσον αφορά τους νέους. Πρόγραμμα για νέους στέλνει για όλους. Έτσι, ώστε οι νέοι να μπορέσουν άτοκα να αποκτήσουν την πρώτη κατοικία. Είναι οι κύριες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης, συν βέβαια την ανάπτυξη της οικονομίας σε γενικότερο επίπεδο. Μάλιστα, κύριε Μπαρντάκη. Κοιτάξτε, πραγματικά εδώ και αυτά που λέει ο κύριος Μητροπάκης, ένα-ένα θα τα αποδομήσω. Λέμε για τα δάνεια, προσέξτε, δανεισμό στους νέους. Την ώρα που η αντιπρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι 150.000 κοινωνικές κατοικίες μέσα από το πρόγραμμα ανάκαμψης, το οποίο έχει γίνει ήδη στην Πορτογαλία με ιδιαίτερη επιτυχία. Ξέρετε τι έχει βάλει εδώ η κυβέρνηση? 100 κατοικίες. 100.000 η Πορτογαλία, 150.000 κοστολογημένα μέσα από το πρόγραμμα ανάκαμψης, 100 είναι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Και τα δάνεια στους νέους δυστυχώς είναι δάνεια τα οποία θα επιστραφούν πίσω. Δημόσια υγεία έχει αποδομηθεί. Δηλαδή, αποδομήθηκε το σύστημα υγείας όλα αυτά τα 4 χρόνια για να έρθει μετά από την επόμενη τριετία. Προσδοκά πραγματικά ο Έλληνας πολίτης ότι θα ενισχυθεί. Το ΠΑΣΟΚ είμαστε περήφανοι για το σύστημα υγείας που υπάρχει, διότι εγκαθιδρύθηκε και δημιουργήθηκε επί το ΠΑΣΟΚ από τον αείμνηστο Παρασκευά Βιερινό και τον Γιώργη το Γεννηματά. Πρωτοβάθμια περίθαλψη που έχει αφαιθεί στην τύχη της. Εμείς λέμε και ενίσχυση στα κέντρα υγείας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Οι υποδομές στα νοσοκομεία μας, όπως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχουμε δείγματα γραφής πάνω στα νοσοκομεία, ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας σε κάθε περίπτωση και βέβαια ενίσχυση του προσωπικού
και των νοσηλευτών. Το πόσο καλά πάει η υγεία το βλέπουμε από τις καθημερινές ειδοποιήσεις των εργαζομένων που αναδεικνύουν όλα αυτά τα προβλήματα. Μιλάμε για την οικονομία, ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και μείωση της φορολογίας, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, διότι η κατανάλωση θα φέρει τη διαφορά του φόρου η οποία θα χαθεί και σε κάθε περίπτωση να το πούμε, ρυθμίσεις, η οποία σήμερα τρέχει μια ρύθμιση η οποία είναι κοροϊδία. Μια ρύθμιση στην οποία κανένας μικρομεσαίος δεν μπορεί να μπει και να ρυθμίσει τις υποχρεώσεις την ώρα που θα μπορούσε να γίνει μια ξεκάθαρη ρύθμιση των 100 ή των 120 δόσεων. Βασικά θέματα και βέβαια την επαναφορά του ΕΚΑΣ, για να μην ξεχνάμε ποιοι κατήργησαν το ΕΚΑΣ και την κατάρριση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. Μάλιστα. Κύριε Πιτροπάκη. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, για να φάω πολύ χρόνο. Επανέρχομαι σε εσάς, καθώς αναφέρθηκε στο όνομά σας ο κ. Βαρυντάκης. Θα το ζήσω πιο γενικά το λόγο αργότερα ούτως ή άλλως. Όσον αφορά τη δημόσια υγεία, η δημόσια υγεία έχει ενισχυθεί σε απόλυτα νούμερα. Ξεκάθαρα. Οι δημόσιες δομές υγείας έχουν περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές. Θέλετε η πανδημία σαν να μας ανάγκασε να το κάνουμε. Εγώ μπορώ να το δεχτώ αυτό, αν είναι ένα αντιπολιτευτικό αυτό επιχείρημα. Όμως είναι περισσότερα τα νούμερα. Είναι ανάγκη περισσότερο του κόσμου, ναι. Γι' αυτό θέλει περισσότερο προσωπικό. Όμως σήμερα τα νούμερα σε προσωπικό, σε δημόσια υγεία, και σε γιατρούς και σε προσωπικό είναι περισσότερο. Κύριε Σφαγιανάκη. Μία λέξη. Μ' αρέσει πάρα πολύ που συζητάμε το θέμα της δημόσιας υγείας, γιατί ξέρω ότι είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των υγειονομικών και των γιατρών, οι οποίοι βιώνουν το πόσο καλή είναι η δημόσια υγεία σήμερα στην Ελλάδα και τι προσπάθειες γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια για να είναι ακόμα καλύτερη. Παραδείγματος χάρη, πριν από μερικές μέρες επισκέφθηκα το κέντρο υγείας Χάρακα. Φαντάζομαι, ξέρει ο κ. Επιτροπάκης από την περιοχή, ότι έχει γύρω στις 12 οργανικές θέσεις άδειες και εκ των οποίων οι 7 ή 8 είναι γιατροί. Γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάει κανείς στο Χάρακα να κάνει τον γιατρό τη στιγμή κατά την οποία δεν έχει κανένα κίνητρο, κανένα κέρδος. Και το σημαντικότερο, δεν καλλιεργείται καν η φιλοτιμία του στο φοιτητή, ότι οφείλει να ξεκινήσει από το Χάρακα, από τη Βιάνο, από τις Μοίρες, και να μην εξυπηρετείται ο ίδιος από το κεντρικό κέντρο υγείας. Βλέπε Αγία Βαρβάρα που πλεονάζουν οι γιατροί, 30 τόσο έχουν τοποθετηθεί, και οι οποίοι βέβαια και αυτοί αγωνίζονται σε διάφορα υδραγροτικά ιατρία της περιοχής, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί υπάρχει προσωπικό. Δύο. Φαντάζομαι, ξέρει ο κ. Επιτροπάκης ότι αυτή τη στιγμή ανταλλάσσονται εξώδικα από την παιδιατρική κλινική του Παγνίδη, ότι δεν φτάνουν γιατροί για τις εφημερίες. Και δυστυχώς έχει απειλήσει ο εισαγγελέας ότι αν δεν βρεθεί λύση, θα ασκήσει ποινικές διώξεις κατά τη διοικήσεων, στη λογική του ότι δεν μπορεί να λειτουργεί μια παιδιατρική κλινική με όλα αυτά τα θέματα τα οποία απασχολούν μια παιδιατρική κλινική, χωρίς γιατρούς. Φαντάζομαι θα ξέρει ο κ. Επιτροπάκης ότι υπάρχει σειρά εξωδίκων από το Σωματείο των Εργαζομένων στο Παγνίδη, υπομορφή τέλος πάντων οχλήσεων στο πρωτόκολλο, δηλαδή ουσιαστικά εξωδίκων για την κακή λειτουργία του Παγνί και για τις ελλείψεις του Παγνί. Και βέβαια, ξέρει ο κ. Επιτροπάκης και ξέρει ο καθένας μας, ότι για την καλή λειτουργία των νοσοκομείων και για τις στοιχειώδεις υπηρεσίες, είτε σε πρωτοβάθμιο είτε σε δευτεροβάθμιο τομέα, όλα εξαρτώνται από το 120 του συντάγματος, δηλαδή επαφιούνται στον πατριωτισμό των Ελλήνων και προς τιμή των εμπλεκομένων λειτουργούν τα νοσοκομεία. Κύριε Επιτροπάκη. Επιγραμματικά και γρήγορα, μην τρώ το χρόνο και μην καταχρώμε χρόνο εδώ. Ένα είναι σίγουρο ότι οι γιατροί με πολύ φιλότιμο και υγειονομικό προσωπικό βάζουν πλάτη χρόνια τώρα, από τη χρονιά που διορίστηκα εγώ στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, βάζουν πλάτη για τις εφημερίες, για τη λειτουργία ενός νοσοκομείου. Δεύτερον, επειδή πήγα στο Ιδρυγείο Χάρακα, ποιο πρόβλημα υπάρχει με τους γιατρούς, τουλάχιστον εγώ μίλησα με τον κύριο Δουλγεράκη, τον διευθυντή εκεί. Δύο γιατροί έφυγαν, όπως νομίζω αυτοί που να φύγουν, να παραιτηθούν από το ιδιωτικό τομέα ή σε κάποιο άλλο τομέα να διοριστούν. Αυτές οι δύο θέσεις προκυρήσονται. Δυστυχώς αυτές οι θέσεις προκυρήσονται μέσα σε ένα μήνα, σε 10 μέρες, 20 μέρες. Έχει μια διαδικασία περίπου ένα τρίμηνο, τετράμηνο. Όχι, έτσι είναι η διαδικασία. Θα διορίσουν κόσμο χωρίς τη διαδικασία που γίνεται κάθε φορά προκήρυξη των περιφερειακών ιατρίων. Κάθε φορά που γίνεται προκήρυξη των περιφερειακών ιατρίων, καλύπτει θέση. Για αυτές τις δύο θέσεις έχει γίνει μεγάλο θέμα. Εγώ, όσο μίλησα εκεί, στις υπόλοιπες θέσεις είναι απόλυτα καλυμμένοι στο κέντρο υγείας Χάρακα. Είναι δύο θέσεις συγκεκριμένες. Η μία θέση αφορά το περιφερειακό ιατρείο μεταξοχωρίου, που ο κ. Ζωζεράκη είναι διευθυντή και δεν πάει πλέον στο περιφερειακό ιατρείο μεταξοχωρίου. Και άλλη θέση είναι το περιφερειακό ιατρείο Μεσοχωριού, που ο γιατρό παρατήθηκε. Αυτές είναι. Και όχι 12 θέσεις, μόνο δύο θέσεις. Να λέμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Να λέμε ξεκάθαρα, κύριε Πανιωτόπουλο, επειδή επισκέφθηκα το Χάρακα, εγώ είδα γιατρό με σπασμένο πόδι, πραγματικά με σπασμένο πόδι, να εφημερεύει, γιατί αν δεν ήταν εκεί, δεν θα είχε πρέπει να είχε κλείσει το κέντρο υγείας. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Επιτροπάκη. Έτσι. Και δεν λέω κάτι για να λακίσω, λέω μια πραγματικότητα που είδα εγώ ο ίδιος στο συγκεκριμένο κέντρο. Συμφωνώ απόλυτα. Μα οι γιατροί αρρωσταίνουν και πάνω στην υπηρεσία τους. Δεν είναι νοοτροπία να πάρουμε άδεια να εξαφανιστούμε. Δεν επιφεύγει μόνο στον πατριωτισμό των γιατρών και των νοσηλευτών. Και σαν πολιτεία θα πρέπει να ενισχύσει με συγκεκριμένες πράξεις και όχι
θα δούμε και θα κάνουμε το σύστημα υγείας. Κύριε Μητροπάκη, να πάμε λίγο στην ατζέντα που περιλαμβάνει τις υποδομές σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Αναφέρει τη Νέα Δημοκρατία σε έργα όπως το αεροδρόμιο Καστελίου, σε έργα όπως ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και οδικά δίκτυα τα οποία αφορούν το επαρχιακό δίκτυο σε επίπεδο περιφέρειας. Πολύ σωστά. Πρόσφατα επισκέφτηκα το αεροδρόμιο Καστελίου, το νέο διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο έχει περίπου ολοκληρωθεί το 20% αυτή τη στιγμή. Φέρει και τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ όμως. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Απλά εμείς όταν ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό, τότε μας λέγανε ότι λένε δρόμο το ΒΟΑΚ. Ξεκινά το ΒΟΑΚ, ακόμα δεν κάνετε τίποτα, είναι μόνο απλό εργοτάξιο. 20% αυτή τη στιγμή. Και μέχρι το 2027, το αργότερο, ο κ. Μαραγδάκης θεωρεί σίγουρο ότι θα πετάξει στο πρώτο αεροπλάνο. Αυτό είναι έργο το οποίο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Εμείς δεν κατηγορούμε καμιά προηγούμενη κυβέρνηση για ένα έργο. Εμείς, μακάρι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις να βάζουν λιθαράκι και οι επόμενες. Άλλωστε στην πολιτική το λέμε πολύ συχνά. Άλλος μελετά, άλλος υλοποιεί και πολλές φορές άλλος κόβει την κορδέλα. Αυτό γίνεται στην πολιτική. Έτσι. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε προχωρήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλος μελετά, το ξέρει πολύ καλό δήμαρχος, ο κ. Μπαρετάκης. Πολλά έργα, άλλος τα μελετά, άλλος τα υλοποιεί και τέλος άλλος κόβει την κορδέλα. Όμως αυτή τη στιγμή. Στο Καστέλι. Στο Καστέλι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει προχωρήσει. Ο άλλος έκοψε την κορδέλα και άλλα ονόματα. Τώρα, αυτό δεν θα πούμε στη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι εξής. Ότι 20% έχει προχωρήσει. Θα έχουμε ένα σύντομο ένα διεθνές αεροδρόμιο με καλό οδικό δίκτυο σε δεμένο με το ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ έχει ξεκινήσει και φυσικά πάρα πολλά έργα τα οποία στην Κρήτη δίνουν άλλη ανεπτυξιακή πορεία. Εδώ στην Κρήτη έχουμε ένα βασικό πυλώνα, τον τουρισμό. Το χρειαζόμαστε στο αεροδρόμιο, το χρειαζόμαστε στο ΒΟΑΚ. Βέβαια, έχουμε δώσει σε αυτό μεγάλο βάρος της κυβέρνησης και βέβαια έχουμε δώσει. Και οφείλουμε να δώσουμε, διότι πρέπει να διαφυλάξουμε και την ποιότητα ζωής των Κρητικών, αλλά βέβαια και το τουριστικό μας προϊόν. Μάλιστα. Κύριε Μπαρετάκη. Πράγματι, ένα αεροδρόμιο το οποίο και εμείς συμφωνούμε, ένα αναπτυξιακό εργαλείο και ένα σημαντικό έργο υποδομών για το νησί μας, για τον νομό Ηρακλείου, για την Κρήτη, που έχει δύο σημαντικούς οικονομικούς πυλώνες, τον τουρισμό. Κινείται κάτι στο κομμάτι των υποδομών μετά από πολλά χρόνια. Κοιτάξτε. Υπήρχε μια ολιγορία. Υπήρχε. Διαχρονικά. Διαχρονικά πρέπει να το πούμε ότι και ο βόρειος οδικός άξονας. Δεν είχε γίνει. Δεν είχε γίνει και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Επί της ουσίας δηλαδή. Και έχουμε και άλλη καθυστέρηση στο μεγάλο κομμάτι Ηράκλειο-Χανιά. Και βέβαια το αεροδρόμιο το οποίο δρομολογήθηκε. Όμως, δυστυχώς, βλέπουμε ότι στο αεροδρόμιο, ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει η διασύνδεσή του με άλλα έργα σημαντικά υποδομών. Ας πούμε τη διασύνδεσή του με τον Νότο, με τη Μεσαρά, με τον Νότο Ρέθυμνο, με τη Βιάνο, με την Ιεράπετρα, δεν υπάρχει καμία μα καμία εξέλιξη πάνω σε αυτό το τομέα. Να δούμε ότι ζητήθηκε και από την περιφέρεια και από τους Δήμους στην περιοχή του Άγνος. Πήγε ο αγαπητός ο Γιώργος, δεν ξέρω αν πέρασε από εκεί, να δει το περιβαλλοντολογικό, την περιβαλλοντολογική καταστροφή που δημιουργείται στην περιοχή. Γιατί για ένα τούνελ το οποίο ήταν μικρή η αξία κατασκευής σε σχέση με το έργο το οποίο υλοποιείται. Καμία απάντηση από το Υπουργείο. Καμία δέσμευση από τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν δίνω τόσα λεφτά για να κάνω αυτή τη διασύνδεση μέσω τούνελ. Να πούμε, μέσω σταθερής τροχιάς, που θα έπρεπε να έχει μελετηθεί ένα τόσο μεγάλο αεροδρόμιο και να συνδεθεί με τις μεγάλες πόλεις ένα μέσο σταθερός τροχιός, έστω σε επίπεδο μελέτης και αναμονών, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει το έργο στη συνέχεια. Άρα και αυτό έχει γίνει πίσω. Ο δε βόρειος οδικός άξονας, ακόμα και οι προτάσεις των φορέων και ειδικά της αυτοδιοίκησης, όπως η Περιφέρεια Κρήτης, όπως ο Δήμος Ηρακλείου, πήγαν στις Καλένδες. Δηλαδή, ενώ βλέπουν και σε άλλες πόλεις, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο το Ηράκλειο, δεν ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Υποδομών και να δει τις προτάσεις αυτές που είναι υποχρεωτικά να συνδεθούν με τη μελλοντική ανάπτυξη και τη μελλοντική κυκλοφοριακή διασύνδεση των πόλεων με το αεροδρόμιο και όλα αυτά που τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Βλέπουμε λοιπόν ενώ θα έπρεπε όλα αυτά να έχουν τεθεί, όλες αυτές οι διασυνδέσεις που είπα για την ανάπτυξη και του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση κοφεύει, συνεχίζει. Όπως είδε ένα έργο το οποίο σαφώς και θα ολοκληρωθεί, όμως δεν θα υπολείπεται στη λειτουργία με βάση τον σχεδιασμό τον οποίο μέχρι σήμερα είναι ελλειπής. Κύριε Σφαγιανάκη. Κοιτάξτε, όσον αφορά τα αναπτυξιακά ζητήματα και τις προτεραιότητες αναπτυξιακές, για μας το κριτήριο πρωτίστως είναι τι εξυπηρετούν οποιαδήποτε αναπτυξιακή, τι εξυπηρετεί οποιαδήποτε αναπτυξιακή διαδικασία ή τι παραλείπεται. Και παραλείπεται συνειδητά δεδομένων στρατηγικών επιλογών στην οικοδομία. Επιλέχθηκε να γίνει ένα αεροδρόμιο διεθνών προδιαγραφών στο Καστέλι για να εξυπηρετήσει την τουριστική ανάπτυξη της Κρήτης
Και ουσιαστικά το μόνο που ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι να τελειώσει με ΣΔΙΤ μια εργολαβία για να συνεχίσει ο εργολάβος να βγάζει λεφτά και για πολλά χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου, αλλά κυρίως για να εξυπηρετήσει τουριστικά συμφέροντα τα οποία βρίσκονται κοντά. Χρησιμοποιείται και από το λαό. Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση. Δεν μας ενδιαφέρει και πολύ η πρόσβαση, εξού όλα τα προβλήματα σε σχέση με τα τούνελ δρόμους μέσα σταθερής τροχιάς και πάει λέγοντας. Δύο. Ταυτόχρονα με αυτό και βλέποντας τον ένα πυλώνα της κριτικής οικονομίας, για μας είναι χήμερες όλα αυτά, αλλά αφού μιλάμε με αυτόν τον τρόπο, ας μιλήσουμε. Μιλώντας για αυτό τον πυλώνα της κριτικής οικονομίας, που προφανώς εξυπηρετεί μόνο μεγάλα συμφέροντα στον τουρισμό και προφανώς όχι τα μικρά, διότι μόνο οι μεγάλες τουριστικές μονάδες υπό συνθήκες γαλέρας αποκομίζουν κέρδη από τους εργαζόμενους πρωτίστως και ακολούθως από τους τουρίστες που μπαίνουν με βραχιολάκια των 5 ευρώ η διαμονή, αλλά άμα δεν πληρώνει τον εργαζόμενο, σου μένουν τα λεφτά. Μιλάμε και για ένα πρωτογενή τομέα, ο οποίος πρωτογενής τομέας δεν χωλαίνει απλώς, απλά βρίσκεται σε μια κατάσταση πλήρους αφασίας, διότι έργο της πλατιώτισσας από το 58 φτιάχνεται ακόμη δεν επιπόμενε σταλιά νερό, έργο της φανερωμένης υποστήρωξε διότι ο πλατής δεν μετακινείται, έργα δηλαδή κρίσιμα για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα δεν υφίστανται. Δύο, δεν υφίστανται καμία διαφοροποίηση σε μορφές καλλιέργεια, σε εμπάση περιπτώσει σταθερές τιμές, χαμηλό κόστος παραγωγής και ασφάλεια. Και το τελευταίο, σε κάθε περίπτωση αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι ανεξάρτητα από τα παχιά λόγια τα οποία μπορεί να λέμε όλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μειώσει τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό στους αγρότες στο 5%, γιατί αυτό είναι ο στρατηγικός της στόχος και σε αυτό οι κυβερνήσεις απλά κουβεντιάζουν. Δεν έχουν αντιτείνει ποτέ τίποτα, μιλάνε μόνο για κάποιες για μικροεπιδοτήσεις και μην ξεχνάμε ότι όπως η περίοδος Σιμίτη έμαθε τον ελληνικό λαό στην απατεωνιά του πανογράφεται παιδιά να το σε φάμε τα λεφτά, έτσι και η περίοδος Μητσοτάκη μαθαίνει τον ελληνικό λαό στη διακονιά, δώσε μου και εμένα ένα πας, μόνο για τόσα πας στην Καλαμάτα δεν έχουν ψηφίσει, να ζήσω με τα επιδόματα. Τούτο σημαίνει ότι η αναπτυξιακή πορεία είναι για λίγους και σε καμία περίπτωση δεν αφορά τις πλατιές λαϊκές μας. Κύριε Σφαγιανάκη, να κλείσουμε με το διακύβευμα των εκλογών. Το διακύβευμα των εκλογών, κατά τη γνώμη μου, είναι κατά πόσο καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης σήμερα ότι οι εκλογές αποτελούν ένα βήμα διεκδίκησης για καλύτερες συνθήκες ζωής και κυρίως για αλλαγές στην πολιτική. Και να σας πω και κάτι. Όλα αυτά τα περιδεσμεύσεων για τους πληστηριασμούς θα ληφθούν υπόψη αν έχουμε ένα ισχυρό κουκουέ. Δηλαδή, αν έχουμε μια ισχυρή αμφισβήτηση των κυρίαρχων πολιτικών. Μάλιστα. Τότε και ο Άριος Πάγος θα το λάβει υπόψη. Λοιπόν, κύριε Μπαρετάκη. Διακύβευμα είναι η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Τι έχουμε σήμερα, τι είναι η επόμενη μέρα. Με ένα ενισχυμένο ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής που θα μπορέσει μέσα από το πρόγραμμά του και στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις. Γι' αυτό κοιτάμε κατάματα τους Έλληνες πολίτες, τον ελληνικό λαό. Επηρεάζει πολιτική εξέλιξη, σημαίνει συμμετοχή σε μια κυβέρνηση. Μα το έχουμε πει ότι προγραμματικά, γιατί ναι. Σε θέματα προσώπων έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος. Αλλά προγραμματικές συμφωνίες πάνε σε ένα πρόγραμμα, συγκεκριμένο πρόγραμμα για το ΠΑΣΟΚ. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η προτεραιότητα η καρέκλα, αλλά το πρόγραμμα. Εφόσον μπορούμε να έχουμε μια προγραμματική συμφωνία σε συγκεκριμένους άξονες που έχουν τεθεί για την κοινωνία, για την υγεία, για το κοινωνικό σύνολο, σαφώς και πρέπει να υπάρχει μια προοδευτική κυβέρνηση να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα. Δεν είναι εύκολο, όμως πιστεύω με μια ενίσχυση των θέσεών μας ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε πολύ καλύτερες μέρες. Κύριε Πιτροπάκη. Για μας η επόμενη μέρα είναι σημαντική αν θα έχουμε κυβέρνηση. Αν θα υπάρξει χώρα κυβερνησιμότητα, αν υπάρχει κυβερνητική σταθερότητα. Γι' αυτό και η Νέα Δημοκρατία επιμένει στην αυτοδυναμία. Διότι η αυτοδυναμία δεν είναι κομματική επιλογή ή κομματικός αυτοσκοπός, αλλά είναι εθνική αναγκαιότητα για να έχουμε την επόμενη μέρα μια σταθερή κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Μάλιστα. Κύριε Πιτροπάκη, κύριε Μπαρετάκη, κύριε Σφαγιανάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε ακόμα ένα μήνα προεκλογικής περίοδου. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.